Στην Βρετανία θα πάμε, εκεί εκατομμύρια νοικοκυριά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά και αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα της θέρμανσης. Πάμε λοιπόν στο Θανάση Γκαβό στο Λονδίνο και υπάρχει μεγάλη ανησυχία εν μέσω της πτώσης της θερμοκρασίας και του τσουχτερού κρύου. Ναι, από χθες η Βρετανία πλήττεται από ένα κύμα ψύχους από την Αρκτική, με αποτέλεσμα τη νύχτα ο υδράργυρος να πέσει στους μείον 9 στη Σκωτία και στους μείον 2,5 εδώ στο Λονδίνο. Η προειδοποίηση είναι ότι θα δούμε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες μέχρι τη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει παράλληλα η έρευνα από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών Joseph Rowntree, που λέει ότι ο κίνδυνος από τέτοιες χαμηλές θερμοκρασίες είναι πιο μεγάλος από όσο φανταζόμαστε. Και αυτό διότι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά θα αδυνατούν να πληρώσουν για τη θέρμανση του σπιτιού τους και 710.000 από αυτά δεν έχουν καν για επαρκώς ζεστά ρούχα. Υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι 4,3 εκατομμύρια οικογένειες έχουν ήδη περιορίσει τις δαπάνες για θέρμανση, την ώρα που υπάρχει και η σύσταση από τον αντίστοιχο ΕΟΔΗ να θερμαίνουμε το σπίτι μας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 18 βαθμών Κελσίου αυτή την εβδομάδα με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ήδη δε είναι πάρα πολλές οικογένειες που χρωστούν χρήματα για τους λογαριασμούς ενέργειας, 1.600 λίρες κατά μέσο όρο, και όλα αυτά βέβαια, Εύα, ενώ βρισκόμαστε στην ουσία μόνο ακόμα στην αρχή ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο.